Τα τέλη του πρώτου αιώνα χριστιανικής κυριαρχίας, το Κολοσσέο εξακολουθούσε να αδεσπόζει στη Ρώμη και ο Παρθενώνας στην Αθήνα. Ωστόσο, όταν οι συγγραφείς αυτής της περίοδου μιλάνε για την αρχιτεκτονική, τα κτίρια που τους εντυπωσιάζουν δεν είναι αυτά. Αντιθέτως, το θαυμασμό τους κερδίζει ένα άλλο κτίσμα στην Αίγυπτο. Το κτίριο αυτό ήταν τόσο θαυμάσιο, ώστε οι συγγραφείς δυσκολεύονταν να βρουν τρόπο να μεταδώσουν την ομορφιά του. Το μεγαλείο του είναι τέτοιο που τα λόγια δεν μπορούν παρά να το αδικήσουν, έγραφε ο ιστορικό Αμιανό Μαρκελίνο. Ήταν όπω πίστευε ένα άλλο συγγραφέα ένα από τα πιο μοναδικά και ασυνήθιστα πράγματα στον κόσμο, γιατί πουθενά αλλού πάνω στη γη δεν μπορεί να βρει ένα κτίριο σαν αυτό. Οι μεγάλε του αίθουσε, οι κύονε, τα εκπληκτικά του αγάλματα και καλλιτεχνήματα το έκαναν έξω από τη Ρώμη το πιο εξαίσιο κτίριο στον κόσμο όλοι το είχαν ακουστά. Σήμερα το έχει ακουστά κανείς. Ενώ οι τουρίστες συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν μέχρι τον Παρθενώνα ή να κοιτάζουν με δέο στο Κολοσσέο, έξω από το χώρο του Πανεπιστημίου ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν το ναό του Σάραπη. Αυτό συμβαίνει επειδή το 392 ένας επίσκοπος με τη βοήθεια μιας ομάδας φανατικών χριστιανών τον ισοπαίδωσε. Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί ο ναός αυτό πρέπει να είχε τραβήξει την προσοχή των χριστιανών. Βρισκόταν στην κορυφή μια σκάλα με 100 ή και περισσότερα μαρμάρινα σκαλοπάτια, από όπου δέσποζε στου κατάλευκους μαρμάρινου δρόμου που απλώνονταν στα πόδια του. Ένα αντικείμενο που δεν προκαλούσε μόνο θαυμασμό, αλλά και φθόνο. Ενώ οι χριστιανοί τη εποχή τριμώχνονταν σε λιγοστέ και στενόχωρε εκκλησίε, ο ναό αυτό ήταν ένα πελώριο και απίρω ανώτερο μνημείο στου παλιού Θεού. Ήταν ένα από τα πρώτα κτίρια που παρατηρούσε πλησιάζοντα με πλοίο στην Αλεξάνδρεια, ως, ε, με την κορυφή του να υψώνεται πολύ ψηλότερα από τι άλλε και ήταν αδύνατο να το ξεχάσει. Αυτό δεν ήταν κάτι απλό. Η Αλεξάνδρεια αυτή, μία από τι πολλέ που ίδρυσε ο Μέγα Αλέξανδρο, ένα άντρα. Που δεν μπορεί εύκολα να του καταλογιστεί με τριοφροσύνη, ήταν μια αξιοθαύμαστα κομψή πόλη. Κάτω από τον καυτό Αιγυπτιακό ήλιο, οι φαρδιέ τη λεωφόρη απλώνονταν σχηματίζοντα ένα κομψό πολεοδομικό σχέδιο που επέτρεπε στην θαλασσινή άβρα να περνάει από μέσα του και να τις δροσίζει. Τα ορόσημά τη έχουν γίνει ορόσημα στην ιστορία του πολιτισμού και τη αρχιτεκτονική. Εκεί βρισκόταν ο μεγάλο φάρο τη Αλεξάνδρεια, ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου όπως και το μουσείο, κατά κυριολεξία ιερό αφιερωμένο στις μουσες, αλλά επίσης με τους διαδρόμους, την αίθουσα διαλέξεων, την τραπεζαρία και τους μόνιμους καθηγητές, πρόδρομος του σύγχρονου πανεπιστημίου. Εκεί βρισκόταν και η μεγάλη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Λέγεται ότι ο Ιούλιος Κέσαρας είχε εντυπωσιαστεί τόσο από την πόλη, ώστε επέστρεψε στην πατρίδα του αποφασισμένος να βελτιώσει τη Ρώμη. Και πάνω από όλα αυτά τα κτίρια πιο όμορφο απ' όλα ήταν το Σαραπείο. Το 392 κάποια από εκείνα που είχε θαυμάσει ο Κέσαρας είχαν χαθεί. Είχαν καταστραφεί από πολέμους και πυρκαγιές, αλλά το Σαραπείο υπήρχε ακόμα και συνέχιζε να προκαλεί δέος σε όσους πήγαιναν εκεί. Για να το φτάσει ο επισκέπτης έπρεπε να ανέβει όλη την τεράστια σκάλα μέχρι τους τείχους του ιερού που έμοιαζε με Ακρόπολη. Όταν έμπαινε μέσα, βρισκόσουν σε μια ευρύ αυλή με σκιερά περιστήλια στην περιφέρειά τη. Μπορεί να τραβούσαν το βλέμμα σου τα ξακουσμένα του αγάλματα, τόσο ρεαλιστικά έλεγαν, ώστε σε κοιτούσαν, λε και μπορεί κάθε στιγμή να έπαιρναν ανάσα. Και πίσω του, αστραφτεροί, κάτω από τον λαμπρό μεσογειακό ήλιο, υψώνονταν οι μαρμάρινοι οικείονε του ίδιου του ναού. Αν συνέχιζε να προχωρά πίσω ακριβώ από τα περιστήλια τη εσωτερική αυλή, θα έφτανε σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Ό,τι είχε απομείνει από την ίδια τη μεγάλη βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρειας. Η συλλογή τη βιβλιοθήκη φυλασσόταν τώρα εδώ, μέσα στον περίβολο του ναού, για ασφάλεια. Ήταν η πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη στον κόσμο και ο όγκο των βιβλίων τη ήταν εκπληκτικό, καθώ έφτανε σε εκατοντάδε χιλιάδε τόμου. Όπω και η ίδια η πόλη, η συλλογή είχε δεχτεί αρκετά χτυπήματα με τα χρόνια, αλλά εξακολουθούσε να είναι μεγάλη. Το πνεύμα τη αρχική βιβλιοθήκη εξακολουθούσε επίση να ζει εδώ και οποιοδήποτε ήθελε μπορούσε να ανέβει και να διαβάσει τα βιβλία. Ανασκαφέ στη δεκαετία του 40 αποκάλυψαν 19 ομοιόμορφα δωμάτια, όπου πιστεύεται ότι ήταν τα ράφια των βιβλίων. Χιλιάδε τόμοι, κάθε αντικειμένο από την θρησκεία μέχρι τα μαθηματικά αναπαύονταν σε αυτά τα ράφια καθώς έμπαινε το έτος 392. Το Σάρα Πίο ήταν πλούσιο λοιπόν με πνευματικό πλούτο, αλλά αν συνέχιζε πέρα από τη βιβλιοθήκη περνούσε στις αίθουσες διαλέξεων που βρίσκονταν γύρω τη και έμπαινε στον ίδιο τον ναό, θα έβλεπε έναν πλούτο πιο κυριολεκτικό. Περνούσε από την μεγάλη του πύλη και μόλι τα μάτια σου συνήθιζαν στο αρωματισμένο απολυβάνι ή μύφο, έβλεπε ένα δωμάτιο σχεδόν ξεδιάντροπη χλειδή, με λάμπε λαδιού να φωτίζουν τείχου επικαλυμμένου με χρυσό και ασήμι. Και στο κέντρο βρισκόταν το πιο λαμπρό αντικείμενο από όλα. Ένα τεράστιο άγαλμα του Θεού Σάραπη. Σαν την ελληνοεγυπτιακή πόλη πάνω από την οποία στεκόταν, ο Θεός αυτός ήταν ένα διεθνές υβρίδιο. Κοίτα το αρενοπόγενιο φόρο προφίλ του, και μπορεί να νομίσεις ότι βλέπεις τον ίδιο τον Δία, παρόλο που ήταν αρκετά Αιγύπτιος, ώστε άλλοι τον αποκαλούσαν Όσυρη. Ήταν ένα αθάνατο αμάλγαμα που όπως έλεγαν κάποιοι είχε δημιουργηθεί σκοπίμως για να φέρει αρμονία στο ανακάτεμα των φυλών της πόλης, κάνοντάς τις να προσεύχονται μαζί, αντί να πολεμάνε. Ίσως πρόκειται για ανοησίες, αλλά ο Σάραπης είχε παρόλα αυτά υπάρξει ένας ιδιαίτερο αποτελεσματικός θεϊκός διπλωμάτης, και είχε βοηθήσει να ενωθεί αυτό ο διαβόητο για τι έρηδε του λαό. Σε μια πόλη που τη νύχτα έλαμπαν αμέτρητε φωτιέ σε χίλιου ναού, ο Θεό αυτό ήταν εκείνο που λατρευόταν με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Όπω όλα τα αγάλματα αυτού του μεγέθου, ο Σάραπη ήταν κατασκευασμένο από έναν ξύλινο σκελετό επικαλυμμένο με πολύτιμα υλικά. Το προφίλ του Θεού ήταν από λαμπερό λευκό φίλτιση, ενώ τα πελώρια άκρα του ήταν δημένα με ρούχα από μέταλλο πιθανότατα από πραγματικό χρυσό. Το άγαλμα ήταν τόσο τεράστιο, ώστε τα μεγάλα χέρια του άγγιζαν σχεδόν τι δύο πλευρέ τη αίθουσα, στην οποία βρισκόταν, αν σηκωνόταν όρθιο, θα διαπερνούσε την οροφή. Ακόμα και ο ήλιο τον λάτρευε. Ο ναό είχε ένα μικρό παράθυρο, προσεκτικά τοποθετημένο, στον ανατολικό του τοίχο, έτσι που μία φορά το χρόνο, τη συγκεκριμένη μέρα, οι αχτίνε τη αυγή έρχονταν να φυλήσουν τα χείλη του Θεού. Ωστόσο για τη νέα γενιά χριστιανών κληρικών, ο Σάραπης δεν ήταν θαύμα της τέχνης ή ένας ιδιαιτέρως αγαπητός τοπικός θεός. Ο Σάραπης ήταν δαίμονας και το 392 ο επίσκοπος της πόλης αποφάσισε να ξεμπερδέψει με αυτόν τον δαίμονα μια και καλή. Ο Θεόφιλος, ο νέος επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, προετοιμαζόταν μήνες ολόκληρου για τη στιγμή αυτή ή από την γέννησή του, αν πιστέψει κανείς τον βιογράφο του, Λέγεται ότι όταν ήταν παιδάκι, η παραμάνα του τον είχε πάει σε ένα ναό τη Άρτεμη και του Απόλωνα για να προσευχηθούν. Καθώ μπήκε στο ναό με τον Θεόφιλο στην αγκαλιά τη, τα αγάλματα των Θεών γκρεμίστηκαν από μόνα του στο πάτωμα και έγιναν κομμάτια. Ω ενήλικο, ο Θεόφιλος δεν ήταν πιο υποχωρητικό. Ο Σταυρό, είχε πει κάποτε σε μια όχι ιδιαίτερα τρυφερή ομιλία, είναι αυτό που έκλεισε του ναού των Ιδόλων και άνοιξε τις εκκλησίες που στεφανώνει. Ο σταυρός είναι αυτός που έφερε σύγχυση στους δαίμονες και τους έκανε να φύγουν έντρομοι. Άγρια λόγια. Αλλά οι χριστιανοί μένονταν έτσι για δεκαετίες και οι πολυθεϊστές κατάφερναν να τους αγνοούν. Ο κόσμος όμως άλλαζε. Είχαν περάσει πια 80 χρόνια από τότε που για πρώτη φορά είχε καθίσει χριστιανός στο θρόνο της Ρώμης και στις δεκαετίες που είχαν μεσολαβήσει η θρησκεία του αμνού έπαιρνε όλο και πιο επιθετική στάση απέναντι σε εκείνου που την αρνούνταν. Από τη στιγμή που απέκτησε τον έλεγχο τη Αλεξάνδρεια, ο Θεόφιλο είχε ανταποκριθεί στην παιδική του κλίση ω μάστιγα των αγαλμάτων. Λίγο νωρίτερα είχε κλέψει τα πιο ιερά αντικείμενα από δύο ναού και τα περιέφερε στου δρόμου τη πόλη για να τα χλεβάσουν οι χριστιανοί. Οι πιστοί των παλαιών Θεών είχαν σοκαριστεί και είχαν εξοργιστεί. Ήταν μια χιδαία και απρόκλητη πράξη Ιεροσιλίας, μετά την οποία χριστιανοί δέχτηκαν επιθέσεις ή ακόμα και δολοφονήθηκαν από εξαγριωμένους πιστούς. Όσο ανησυχητικό και δυσάρεστο κι αν ήταν το γεγονός αυτό, θα επισκιαζόταν σύντομα από όσα θα ακολουθούσαν. Μια μέρα, στις αρχές του 392, ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών άρχισε να συγκεντρώνεται έξω από το ναό με επικεφαλής τον Θεόφιλο. Και τότε, προς μεγάλη απελπισία των κατοίκων της Αλεξάνδρειας, που παρακολουθούσαν, το πλήθο όρμησε στα σκαλιά, πέρασε τον ιερό περίβολο και εισέβαλε στο πιο όμορφο κτίριο του κόσμου, και αμέσω άρχισε να το καταστρέφει. Οι ενάρετοι οπαδοί του Θεόφιλου άρχισαν να επιτίθενται στα διάσημα εκείνα έργα τέχνης, στα ολοζώντανα αγάλματα και στου επίχρησου τείχου. Δίστασαν για μια στιγμή όταν βρέθηκαν μπροστά στο πελώριο άγαλμα του Θεού. Οι φήμε έλεγαν ότι αν πάθανε κάτι ο Σάραπη, θα έπεφτε ο ουρανό. Ο Θεόφιλο διέταξε ένα στρατιώτη να σηκώσει το τσεκούρι του και να το χτυπήσει. Ο στρατιώτη κατέ, κατέβασε τον διπλό πολεμικό πέλεκι στο πρόσωπο του Θεού. Το ογκώδε φιλτισένιο προφίλ του Θεού, μαυρισμένο από του καπνού αιώνων, θρηματίστηκε. Οι χριστιανοί που παρακολουθούσαν βρυχήθηκαν από ικανοποίηση και αμέσω έχοντα πάρει θάρρο, ξεχύθηκαν για να τελειώσουν τη δουλειά. Το κεφάλι του Σάραπη αποκολλήθηκε από το λαιμό του. Τα πόδια και τα χέρια αποκόπηκαν με τσεκουριές, Σύρθηκαν έξω με σκοινιά και τελικά κάηκαν. Όπω περιγράφει ενθουσιασμένο ένα χριστιανό χρονικογράφο, ο γυραλαίο και ξεκούτη σάραπη έγινε στάχτη μπροστά στα μάτια τη Αλεξάνδρεια που τον είχε λατρέψει. Ο γιγάντιος κορμό του Θεού κρατήθηκε για ακόμα περισσότερη δημόσια ταπείνωση. Τον πήγαν στο αμφιθέατρο που τον έκαψαν μπροστά σε ένα ακόμα μεγαλύτερο πλήθος. Και αυτό, όπως σημειώνει με ικανοποίηση ο χρονικογράφος μας, ήταν το τέλος της ματαιόδοξης δυσιδαιμονίας και της αρχαίας πλάνης του Σάραπη. Λίγο αργότερα, στα ερήπια του ναού κατασκευάστηκε μια εκκλησία, όπου φυλάχτηκαν τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Μια τελευταία προσβολή στον Θεό και στην αρχιτεκτονική ήταν φυσικά ένα κατώτερο οικοδόμημα, Σύμφωνα με μεταγενέστερα χριστιανικά χρονικά, αυτό ήταν μία νίκη. Σύμφωνα με μία μη χριστιανική αφήγηση, ήταν μία τραγωδία και μία φάρσα. Ο Έλληνα συγγραφέα Ευνάπιο πίστευε ότι η καταστροφή δεν πραγματοποιήθηκε τόσο από ευσέβεια προ τον κύριο, όσο από καθαρή απληστία. Στην περιγραφή του, οι χριστιανοί δεν ήταν ενάρετοι πολεμιστέ, ήταν κακοποιοί και κλέφτε. Το μοναδικό πράγμα που δεν έκλεψαν, παρατηρεί δεικτικά, ήταν το πάτωμα. Και αυτό το άφησαν μόνο επειδή οι πέτρε ήταν τόσο βαριέ ώστε δεν μπορούσαν να τι μετακινήσουν. Όπω γράφει σαρκαστικά, οι πολεμοχαρεί και έντιμοι αυτοί άντρε είχαν καταστρέψει τον πανέμορφο αυτό ναό από απληστία. Αλλά όταν είχαν τελειώσει με του βανδαλισμού του, κόμπαζαν ότι είχαν νικήσει του θεού και λογάριαζαν την ιεροσυλία και την ασέβειά του σαν πράξη ένδοξη. Δεν απέμεινε τίποτα οι Χριστιανοί διέλυσαν τι ίδιε τι πέτρε του ναού, γκρέμισαν του ογκώδει μαρμάρινου σκίωνε, κάνοντα του τείχου να καταρρεύσουν. Ολόκληρο το ιερό κατεδαφίστηκε με εκπληκτική ταχύτητα. Το σπουδαιότερο κτίριο στον κόσμο χάθηκε στου τέσσερι ανέμου. Τα δεκάδε χιλιάδε βιβλία από μινάρια τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στον κόσμο χάθηκαν όλα οριστικά, ίσω να κάηκαν, όπω παρατηρεί ο σύγχρονο μελετητή Λουτσιάνο Κάνφορα. Η αποτέφρωση των βιβλίων αποτελεί μέρος του εκχριστιανισμού. Ο πόλεμος κατά των παγανιστικών ναών ήταν και πόλεμος κατά των βιβλίων που συχνά τοποθετούνταν σε αυτούς για φύλαξη. Μια ιδέα που στο εξή θα ηχούσε σαν ηρωνία. Αν όντω κάηκαν, τότε αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή σε αυτό που ο Κάνφορα αποκαλεί η βάναυση εμπειρία του πολέμου των χριστιανών ενάντια στον παλιό πολιτισμό και στα τεμένη του στις ίδιες τις βιβλιοθήκες. Πάνω από χίλια χρόνια αργότερα, ο Έντουαρτ Γκίμπον έγραφε εξοργισμένο για την απώλεια. Η θέα των άδειων αραφιών προκαλούσε τη θλίψη και την αγανάκτηση κάθε θεατή, που ο νους του δεν είχε σκοτιστεί εντελώ από την θρησκευτική προκατάληψη. Είχαν χαθεί πολύ περισσότερο από ένα ναό. Καθώ η είδηση τη καταστροφή διαδιδόταν στην αυτοκρατορία, πέθανε και κάτι από το πνεύμα τη παλιά κουλτούρα, Λέγεται ότι πολλοί Αλεξανδρινοί, βλέποντα τι είχε συμβεί στο ναό, μεταστράφηκαν αμέσω στον χριστιανισμό. Η καταστροφή του ναού ήταν μια τρομακτική πράξη επιθετικότητα. Φιλόσοφοι και ποιητέ εγκατέλειπαν την πόλη γεμάτη φρίκη. Ο ουρανό δεν είχε πέσει, όπω έλεγε η παλιά δυσυδαιμονία, αλλά κάτι είχε χαθεί. Μια ζωφερή μελαγχολία κατέλαβε του διανοούμενου που τόλμησαν να παραμείνουν στην πόλη όπως έγραφε απελπισμένος ένας Έλληνας ποιητή, ω τώρα οι νεκροί άφηναν πίσω τους ζωντανή την πόλη, αλλά τώρα οι ζωντανή την κουβαλάμε στον τάφο της.